έχεις βγάλει μια μουσική, την είχαμε διαβάσει και σε εφημερίδα, η οποία αυτή η μουσική πατάει σε κάποιες νότες που εσύ θα μας το πεις, που ουσιαστικά ηρεμεί με έναν τρόπο ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Και που δεν έχουν, αλλά ειδικά αυτούς που έχουν. Για να μας τα πάρει τα πράγματα από την αρχή. Είναι μια συχνότητα που εγώ δεν είχα ανακαλύψει, δεν ξέρω μουσική, ξέρω τους δρόμους της μουσικής. Δεν είχα ανακαλύψει τι δρόμος είναι. Mm-hmm. Οι δρόμοι είναι ουσάκ, μινόρε, ματζόρε, χιτζάζ. Λοιπόν, οι δρόμοι που πουλάνε αυτή την εποχή είναι το μινόρε. Οι δρόμοι, η μουσική που πουλάει. Mm-hmm. Αν θα πεις χιτζάζ, ας πούμε, πρέπει να είναι το κομμάτι πολύ ανεβαστικό για να περάσει. Και να το πούμε και στους τηλεθεατές, ουσιαστικά όταν λες οι δρόμοι που πουλάνε είναι αν ακούς μια Britney Spears, ας πούμε, και το τραγούδι της έχει κάνει μεγάλη επιτυχία, ο δρόμος υπάρχει, που έχει γραφτεί... Δεν υπάρχει jazz μέσα εκεί. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι εμπορικά δουλεύει το μινόρε. Έτσι. Και λίγο το ουσάκ. Αυτοί που ξέρουν τώρα καταλαβαίνουν. Λοιπόν, η μουσική έχει πολλές ιδιότητες. Πήρα παράδειγμα τον εαυτό μου. Εγώ δεν ξέρω μουσική και δεν ήξερα καθόλου όταν έγραψα τις πρώτες μου επιτυχίες. Απλά σε μια κιθάρα ήξερα 5 ακόρτα, τα έχω κάνει 10 τώρα, και πάνω εκεί λοιπόν έγραφα τραγούδια που έβλεπα ότι γινόταν επιτυχία. Αυτός ο τρόπος ήταν διασκέδασης. Ο τρόπος αυτός που εκφραζόμουν, να διασκεδάσει ο κόσμος. Υπάρχει και ένας άλλος χώρος μουσικής που είναι η όπερα, ξέρω εγώ, που εκεί υπάρχει, φεύγεις στο διάστημα, ας πούμε, η κλασική μουσική. Υπάρχει η μουσική της χαλάρωσης. Η μουσική δηλαδή δεν έχει διάλεκτο, είναι μια γλώσσα που μπορεί να την καταλάβει οποιοδήποτε στον πλανήτη. Υπάρχει μια μουσική, εκεί ψάχτηκα, από πού το βρήκα τώρα θα σου πω, η οποία έχει θεραπευτικές ιδιότητες, όχι από μόνη της πλέον. Παλιά είχε από μόνη της στα αρχαία χρόνια. Γιατί δεν είχαν βγάλει ο κόσμος τα μέταλλα από τη γη για να γίνουν μηχανές και να υπάρχει αυτός ο βόμβος, και όπου υπάρχει ηλεκτρισμός υπάρχει μια συχνότητα που δεν την ακούμε. Υπάρχει ένας βόμβος στην ατμόσφαιρα. Πρέπει να πας πολύ μακριά να μην το ακούσει αυτό, αλλά και πάλι ένα αεροπλάνο να περάσει. Τότε λοιπόν παίζανε μία λίρα μέσα σε ένα στάδιο, ας πούμε, τα τότε στάδια, τώρα σου λέω τώρα στην Επίδαυρο. Mm-hmm. Και η λίρα αυτή ακουγότανε από 1000 άτομα, 2000 άτομα πολύ καθαρά. Παίζανε θέατρο και ακούγανε πολύ καθαρά. Δεν υπήρχαν αυτές οι συχνότητες. Με τις σημερινές συχνότητες λοιπόν, ήθελα να δω εγώ προσωπικά, έψαχνα, βασισμένο του Πυθαγόρα, τις νότες, αλλά πώς όμως αυτοί που ανακαλύψανε τη μουσική του Πυθαγόρα και μετά ψάχτηκα και είδα ότι και άλλοι ψάχνονται, από εκεί έβγαλα το συμπέρασμα, την πέσανε με αυλό. Mm-hmm. Ο αυλός δεν έχει δονήσεις. Για τότε ήταν θεραπευτικό. Για τώρα, με όλα αυτά σου λέω που, τους ήχους, πρέπει να έχουν παραπάνω δονήσεις. Γι' αυτό και στα μαγαζιά υπάρχουν πολλά ντεσιμπέλ για να ακούσει ο άλλος και να τη βρει. Και όσο περνάει ο καιρός, θα γίνεται έτσι. Ο άλλος βάζει τα ακουστικά και ξεκουφαίνεται. Το θέμα είναι πώς φτάνεις εσύ στη θεραπευτική μουσική. Πώς φτάνεις λοιπόν. Όταν άκουγα μουσικές και του Πυθαγόρα, ας πούμε, θεραπευτική μουσική, κάτι μου έλειπε εμένα. Για να νιώσω. Είναι συνέστημα η μουσική. Λοιπόν, δοκίμασα σε μένα, αφού το φτιάξα 2 χρόνια το φτιάχνα, τις συχνότητες αυτές. Να πω και στους τηλεθεατές ότι και εγώ και η Κατερίνα και η Μαρίκα η Μαυρομάτη που είναι πάνω, όταν ήρθαμε στο σπίτι σου, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, μας έβαλες να ακούσουμε αυτή τη μουσική. Η Μεν Κατερίνα που δεν βλέπει μακριά ή που δεν βλέπει καλά, άρχισε να βλέπει καθαρά. Όταν... Όχι πολύ καθαρά, αλλά αν έχεις πρεσβειοποία βλέπεις, διαβάζεις, ναι. Άρχισε να βλέπει καλύτερα. Και ο δήμαρχος του νησιού το έχει και κάνει. Εγώ άρχισα ουσιαστικά όταν τη βάζεις εκείνη την ώρα να σε συντονίζει σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό αυτή η μουσική. Ναι. Να σε προσιλώνει κάπου. Ναι. Να μην χάνεσαι δηλαδή. Απλά δεν μπορείς να σκεφτείς.
Δεν μπορείς. Ωραία. Τα κύτταρα μέσα μας καταλαβαίνουν τα πάντα τι συμβαίνει σε μας έξω από αυτά. Και ανάλογα φέρονται. Δηλαδή αναστατώνονται, δεν δουλεύουν αρμονικά. Αυτή η μουσική τι κάνει? Σου ισορροπεί, σου χαλαρώνει τον οργανισμό, όλο σου τον οργανισμό, τα κύτταρά σου. Και τι κάνει? Παλιά, θέλω να σου πω, που δεν υπήρχαν όλες αυτές οι φασαρίες γύρω μας, υπήρχε ένα όργανο στο ασκληπιείο, το θεραπευτήριο, το μουσικό που είχαν οι αρχαίοι. Χτύπαγε τις χορδές, το γύριζε ανάποδα, ξάπλωνε ο ασθενής απάνω και από τις δονήσεις γινόταν θεραπείες. Ανάλογα τη μουσική ήταν και για κάθε ασθένεια. Ο δρόμος όμως, ο μουσικός που βρήκες εσύ και ουσιαστικά θεραπεύει, ποιος είναι? Είναι? Πιστεύω ότι δεν το έχει βρει άλλο στον κόσμο. Είναι ο Ματζόρε, η Ματζόρε συχνότητα αυτή. Αυτή γιατί μας έβαλες και σε μια διαδικασία να πάμε κάτω από τον απορροφητήρα και να ακούσουμε ίδιους ήχους. Και λέω και στους τηλεθεατές μας και σε όλο τον κόσμο που είναι εδώ, ένα μωρό, αν θέλεις να κοιμηθεί, βάλ το δίπλα στον απορροφητήρα ή βάλ του κάτι που να δουλεύει κυκλικά, μηχανικά. Ό,τι δουλεύει σε κυκλικό ρυθμό, είτε ηλεκτρικό είτε μηχανή, η συχνότητα που βγάζει είναι Ματζόρε. Για όλους όσοι δεν ξέρουν από μουσική, μπορείς να μας πεις ποιο είναι αυτό το Ματζόρε, να το ακούσουμε? Ματζόρε, 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 θα σου πω τώρα. Ματζόρε είναι η μουσική του Μότζαρτ. Ο Μότζαρτ βασίστηκε πάνω στον Πυθαγόρα, να ξέρεις. Ματζόρε είναι η μουσική που έχει φτιάξει ο Μπομπ Μάρλι, που είναι διαχρονική, που την ακούς, ας πούμε, και φεύγεις ταξίδι. Ματζόρε είναι η ρέγγε μουσική, ως επιτοπλίστων. Ματζόρε είναι ότι τραγούδι είναι διαχρονικό. Ναι. Δηλαδή, και παράδειγμα, μας το εξήγησε αυτό. Το «Όλα σ' αγαπάνε» είναι Ματζόρε. Το «Απορώ με την καρδιά μου» είναι Ματζόρε. Κάτι που δεν είναι εμπορικό, αλλά μένει στο χρόνο αν κάπου ο άνθρωπος το ακούσει, ας πούμε. Και έχει καλά λόγια μέσα. Πάντως να πω και στους τηλεθεατές αυτό το σημείο, ότι πραγματικά όταν μας είπε ότι αυτός ο δρόμος είναι Ματζόρε ή αυτός είναι ο δρόμος που στηρίζονται όλα τα πετυχημένα τραγούδια και μας μίλησε και για τα δικά του τραγούδια, είναι ακριβώς έτσι. Αν μπει στο αυτοκίνητό σου, θα σου εξηγήσω, για να καταλάβει ο κόσμος, και οδηγήσεις και βγεις κανονικά στο δρόμο, ακούς το θόρυβο του αυτοκινήτου. Αν προσπαθήσεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι που να συγχρονίζεται με τον ήχο που ακούς, δεν μπορεί να είναι άλλο από Ματζόρε. Μόνο έτσι θα έχεις τη συχνότητα και θα ακούς το τραγούδι σου σαν να σε συνοδεύει μια ορχήστρα.